Ένα σχόλιο για το βραβείο και την νίκη της ομάδας του. Είναι ομαδικό παιχνίδι του ποδόσφαιρου, δεν αφορά μόνο εμένα, είναι συνολική προσπάθεια. Κερδίσαμε σήμερα, δεν ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν δίπλα μας. Πλέον επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και θέλουμε να κάθε παιχνίδι να γινόμαστε καλύτερο. Τι στοιχεία πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη από αυτά που δεν είχε στη Λεωφόρο για να διεκδικήσει την ανατροπή? Σίγουρα είναι το ποδόσφαιρο, συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Υπάρχει ήττα στο ποδόσφαιρο, χάσαμε 2-0. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται στον Παναθηναϊκό, έτσι ώστε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα και να πάρουμε την πρόκληση. Και θέλω να πω ότι από την αρχή της σεζόν έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε κάτι σημαντικό, κάτι καλό. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαββίδη και τους γιους του και την οικογένειά του, γιατί από αυτό το ξεκίνημα βρίσκονται δίπλα μας συνέχεια, μας υποστηρίζουν και θέλουμε να τους κάνουμε περήφανους, πετυχαίνοντας κάτι καλό τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο. Μερικά τα ψέματα πριν το παιχνίδι, όλοι λέγανε ότι το σημερινό είναι ένα must win παιχνίδι για άλλους λόγους, πέρα από αγωνιστικούς, πέρα από το τρίποντο. Το είχαν καθόλου στο μυαλό τους? Όπως και να έχει, εξαρτάται τι γίνεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Εμείς εδώ πέρα ήρθαμε να πάρουμε τη νίκη, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα και σε κάθε παιχνίδι αγωνίζεται για τη νίκη, οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όπως είπα και πριν, χτίζουμε μια καινούργια ομάδα, μια καλή ομάδα και για το μέλλον και προσπαθούμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Πώς περιμένει την Πέμπτη η Τούμπα? Φυσικά περιμένω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο και όπως είπα και πριν, θέλουμε να κάνουμε περήφανο τόσο τον πρόεδρο όσο και τον κόσμο που είναι δίπλα μας όλη τη σεζόν και να πάρουμε την πρόκληση για να τους κάνουμε χαρούμενους.